Πονητή ο Μάκης Αγγελίνας, ο οποίος είναι όρθιος συνεχώς και δίνει οδηγίες. Προς το παρόν δεν έχει μιλήσει ακόμη στο τηλέφωνο με τον Γιώργο Δόνη. Ίσως στη συνέχεια του παιχνιδιού, αν ο Γιώργος Δόνης δει ότι κάτι δεν πάει όπως το έχει σχεδιάσει, να μιλήσει με τον συνεργάτη του. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη Μέγα για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Σίγουρα για ό,τι ενδιαφέρον προκύψει στην διάρκεια του παιχνιδιού, ο Γιάννης θα είναι εκεί να μας ενημερώσει σχετικώς. Το λάθος από το Βέλα Τζούνιορ, θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Ερέρα, κερδίζει το πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Δεν βγαίνει ο συνδυασμός Ερέρα και Πρίτα, κατσαμπής τώρα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Εκεί που δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Σίμος για να απομακρύνει. Αυτή είναι η επιλογή του Γιώργου Δόνη για το κέντρο της άμυνας. Παρτενέρ του Νταμπίζα. Ο Έλντερ είναι τιμωρημένος και δεν παίζει. Ο ένας από τους τρεις που αναγκαστικά μένουν εκτός σχεδίων σήμερα για τους γηπεδούχους. Οι άλλοι δύο είναι ο Χλωρός και ο Γαβριλόπουλος. Δεν βγαίνει η παλιά από τον Καλίτσιο. Ψύχρεμα πάντως. Από το δικό σου, με συγχωρείτε, ψύχνω πάντως το δικό σου, έδωσε στον Ταμπίζα, γλίστρησε ο Κατσιαρός. Και έτσι χωρίς πολύ κόπο ο Ηρακλής έκανε την μπάλα δικιά του. Επαλέ. Πατάει γερά και βρίσκει τον Μπουρσανίδη. Λαβάλ. Αλλάζει το παιχνίδι και δίνει στον Δρούγα. Συνεργάζεται αυτός με το Λαγό. Ο Δρούγας θέλει να αλλάξει με τον Πρίτα. Η άμυνα της Λάρισας είναι εκεί που πρέπει για να κόψει. Ο Σπάσιτς δεν μπόρεσε να βρει συμπαίχτη. Το σούτ από τον Επαλέ. Πάνω στον Πρίτα εκτεθειμένος ο Ερέρα. Η φάση έχει σταματήσει με την έγκαιρη υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον Κωστάκο. Για offside. Ξανά η προηγούμενη φάση. Ένα πολύ μεγάλο λάθος εδώ από τον βοηθό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside, εκτός αν η υπόδειξη είχε να κάνει με κάποιο χέρι του Πρίτα. Πάντως offside δεν υπήρχε. 1-1 στα λάθη και για τις δύο ομάδες, πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι στη συνέχεια οι υποδείξεις θα είναι ορθότερες. Πάμε στο συνάδελφο τον Γιάννη Μέγα. Λοιπόν, Γιάννη, ανακαλύψαμε πως συνεννοούνται. Δεν θα δούμε κινητό στο χέρι του Μάκη Αγγελίνα. Υπάρχει το hands free κολλημένο στο δεξί του αυτή. Προφανώς υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και μιλάνε συνεχώς ο Γιώργος Δόνης με τον Μάκη Αγγελίνα. Δεν φαίνεται, δεν μπορεί να φανεί από την κάμερα και να τον πιάσει. Είναι από την πλευρά που δεν πιάνει η κάμερα. Κουρσανίδης αλλάζει το παιχνίδι για το Δρούγα. Με τις δύο ομάδες να έχουν επισκεφτεί με αξιώσεις δις μέχρι τώρα την αντίπαλη περιοχή, αλλά να τις έχουν σταματήσει επίσης δις με λάθος οι δύο βοηθοί. Η σέντρα που έγινε από το Σπάσιτς αρκετό φάλτσο, κανείς όμως εκεί για να δώσει συνέχεια στη φάση παρά μόνο ο Αμπάρης που μπλόκαρε εύκολα. Ο Νταμπίζας κόβει τον Ερέρα, ο Αλονεύτης για τον Βέλα Τζούνιορ. Έχει πολύ χώρο από εκεί ο Γκαλίτσιος. Το ζήτημα είναι αν θα προλάβει. Προλαβαίνει την μπάλα, την κρατάει εντός παιδιάς. Δικόζης. Πίσω στο Σίμο. Βγαίνει ο Κατσαμπής πρώτου Αλονεύτη. Λαγός. Σνάουτσον, με συγχωρείτε, πίσω στον Αμπάρη. Ο Αμπάρης, ο οποίος σημαδεύει τον Επαλέο, Σίμος όμως πρώτου Καμερουνέζου, έκοψε ο Ηρακλής που θέλει να μείνει στην επίθεση με τον Πρίτα. Είπαμε και πιο πριν η επιλογή του Κοφίδη για τη δεξιά πλευρά των Χαφ. Ενωμένοι το δίδυμο των αμυντικών Χαφ με Πουρσανίδη και Λαουάλ. Απέναντι σε Βελατζούνιορ και Δικόζη. Και η τακτική θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, που παίζουν τα πάντα ρόλο. Εδώ είναι η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Ηρακλής.
Δεν υπάρχει κανένα χέρι από τον Πρίτα. Ακόμη και αν υπήρχε, δεν υπήρχε πρόθεση από τον Πρίτα να παίξει την μπάλα με το χέρι. Στη συνέχεια ο Ερέρα κακώς υποδείχθηκε σε θέση offside. Από μια φάση για την οποία δικαιούνται λοιπόν και οι δύο ομάδες να διαμαρτύρονται πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Λάρισα, στη συνέχεια ακολούθησε ο Ηράκλης. Χωρίς σκορ, 0-0 στο Αλκαζάρ, σε ένα παιχνίδι το οποίο μας κάνει να περιμένουμε πολλά, αν κρίνοντας από τη μέχρι τώρα πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Δύο ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, παίζουν ανοιχτά, δεν δείχνουν διάθεση είτε εντός είτε εκτός να κλειστούν. Εδώ είναι ο Επαλέ, ο οποίος ανεβάζει στροφές, τον τραβάει από τη φανέλα ο Βελατζούνιο για να το σταματήσει, αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσαχιλίδης. Πάει τώρα και ο Σπάσιτς προς βοήθεια του συμπαίκτη του. Καμερουνέζος βρήκε τρόπο να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου σπέβδει ο Λαγός. Ζυγίζει τις επιλογές του, το κακό κοντρόλ όμως το αφαιρεί κάθε δικαίωμα συνέχεια της προσπάθειας. Ο Γκαλίτσιος έκοψε πίσω στον Σίμο και τώρα Βελατζούνιο. Ο Δόνης ο οποίος βάζει μπροστά τον Αλονεύτη με τον Κυπαρίσι. Από πίσω σε έναν ελεύθερο ρόλο ο Σέρμπαν και πίσω από αυτόν βοηθούν για τα ανασταλτικά καθήκοντα της ομάδας, κυρίως ο Βέλα Τζούνιορ και ο Δικόζης. Γιάννη Μέγας, ακούμε. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιάννη Μέγα. Πάμε πρώτα στην επίθεση του Ηρακλή. Ο Ερέρα αλλάζει με τον Επαλέ. Έρχεται να του δώσει στήριγμα ο Λαβάλ. Αυτός όμως είναι μόνος και πάνε σε ατομική προσπάθεια, σε προσπάθεια οι δυο τους. Χωρίς όμως επιτυχία. Πάμε τώρα στο Γιάννη Μέγα να τον ακούσουμε. Ναι, Γιάννη, έχουμε αλλαγή νωρίς-νωρίς για την Λάρισα. Ο Σπάσιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Μπαχράμης ήδη αλλάζει. Έχει βάλει ήδη την μπλούζα του. Δένει τώρα τα παπούτσια του και θα μπει σε λίγα λεπτά μέσα στο γήπεδο. Ήταν σίγουρα, θα έλεγε κανείς, μια μίνι έκπληξη από τον Γιώργο Δόνη το γεγονός ότι ο Μπαχράμης ήταν εκτός ενδεκάδας, από τους πλέον φορμαρισμένους σίγουρα παίχτες της Θεσσαλικής ομάδας στα τελευταία παιχνίδια. Μπαχράμης βεβαίως, ο οποίος έχει παίξει και με τον Ηρακλή. Έτσι. Τον είχε πάρει ο Ηρακλής το καλοκαίρι του 2001 με μεταγραφή από την Καλαμάτη. Ο Πρίτας στη σέντρα πάνω στον Κατσιάρο. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Για μία Λάρισα η οποία προέρχεται, παρακαλώ, από 5 σερί εντός έδρας νίκες. Δεν είναι σίγουρα, ενώ εδώ εσείς έχετε στους δέκτες σας τον Μπαχράμη που ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι, δεν είναι σίγουρα η καλύτερη εντός έδρας επίδοσή της στις σερί νίκες, όμως είναι σημαντική και καταδεικνύει τη δύναμη του Αλκαζάρ. Σέντρα σουτ, Κοτσόλης χωρίς πρόβλημα, μπλόκαρε την μπάλα. Σε αυτό μοιάζουνε ο Ηρακλής με τη Λάρισα. Είναι δυνατή στην έδρα τους, δεν είναι τόσο δυνατή εκτός έδρας. Η Λάρισα είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η μόνη ομάδα από τις 10 πρώτες της βαθμολογίας η οποία δεν έχει πετύχει νίκη εκτός έδρας. Και αν τελικώς κατορθώσει να πάρει εισιτήριο για την έξοδο στο UEFA χωρίς νίκη εκτός έδρας, τότε θα είναι η μόνη ομάδα που θα το έχει καταφέρει αυτό. Η αλλαγή τώρα γίνεται, για την οποία μας προετοίμασε ο Γιάννης Μέγας. Γρήγορα, γρήγορα, αναγκαστική για τη Λάρισα. Ο Σπάσιτς αφήνει τη θέση του στον Παναγιώτη Μπαχράμη. Απογοητευμένος βεβαίως ο Σέρβος, γεννημένος στη Σουηδία. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο να μπαίνεις ορεξάτος σε ένα παιχνίδι και αναγκαστικά να το αφήνεις πολύ νωρίς. Σίμος. Παναλαμβάνουμε αντί του Έλτερ του τιμωρημένου στο κέντρο της άμυνας σήμερα. Βέλα Τζούνιορ. Ντρούγας έκοψε τον Μπαχράμη. Συμπαίχτες
Και στην Καλαμάτα βεβαίως και στον Ηράκλειο. Σήμερα αντίπαλοι. Ο Λαβάλ αλλάζει με τον Ερέρα, τώρα Λαγός. Πήγε στο κάτι παραπάνω, δεν του βγήκε. Η κόντρα βγάζει κερδισμένο τον Παναγιώτη Μπαχράμι που εκτελεί γρήγορα το πλάγιο out αυτό για τη Λάρισα. Η μπροστινή παλιά για τον Αλονεύτη δεν διώχνει επιτυχώς. Ο Σνάουτσνερ διορθώνει την κατάσταση ο Σεγκυρί σε πλάγιο out. Πετάει την μπάλα. Πλάγιο out για τη Λάρισα με τον Μπαχράμι. Σέρμπαν. Πέρασε από το Λαβάλ, απέφυγε και το τάκλιν του Νιγηριανού. Πολύ επικίνδυνη φάση, δοκάρι και out. Αλονεύτης, στόχασε το κόλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Η πρώτη για τη Λάρισα. Να και η αντίδραση από τον κόσμο που σηκώθηκε όρθιος με τον κόλ στα χείλη. Η μπάλα δεν έκανε το χατήρι των γηπεδούχων. Ο Σέρμπαν που έμεινε όρθιος, πολύ σωστά το γύρισμα. Εκεί που ήταν αφύλακτος ο Αλονεύτης, πλασέ. Ίσως με περισσότερη δύναμη από ό,τι έπρεπε και αυτό έδωσε ύψος την μπάλα. Οριζόντιο δοκάρι και out. Η αντίδραση από τον Γιώργο Δόνη, τιμωρημένος, περιορίζεται σε ένα από τα δημοσιογραφικά θεωρία που υπάρχουν στο Αλκαζάρ και όχι στον πάγκο του, εκεί που όρθιος εκτελεί χρέη προπονητή ο συνεργάτης του κύριος Αγγελίνας. Εδώ ο Παναγιώτης Μπαχράμης. Η πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τη Λάρισα στο παιχνίδι. Λάρισα η οποία έχει 29 βαθμούς ως συνέχεια αυτό που λέγαμε, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την πολύ μεγάλη πρώτη ευκαιρία της Λάρισα στο παιχνίδι. Για τη δύναμη της έδρας, για τη δύναμη του Αλκαζάρ έχει 29 βαθμούς στην έδρα της η Λάρισα και έχει μαζέψει 5 εκτός, 24 λιγότερους δηλαδή. Ο Ρακλής ο οποίος έχει την τρίτη καλύτερη εντός έδρας επίδοση στο πρωτάθλημα και η Λάρισα την τέταρτη. Ο Επαλέ θέλησε να τους περάσει όλους, το κέρδος από αυτή την επέλαση είναι το κόρνερ για τον Ηρακλή, πρώτο στο παιχνίδι. Ο Ερέρα πάει στη γωνία για το κόρνερ αυτό του Ηρακλή, το εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Έκοψε επιτυχώς ο Κατσιαρός για την άμυνα της Λάρισας. Εδώ ο Τσαχιλίδης που επαναλαμβάνουμε ότι δεν πήρε τη βοήθεια που ήθελε από τους βοηθούς, όπως το λέει και η λέξη, στις δύο φάσεις που του χρειάστηκαν μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Μία για τη Λάρισα, μία για τον Ηρακλή. Σταμάτησαν με λάθος υποδείξει για offside. Ένα με το Σπάσιτς πριν αυτός γίνει αλλαγή, ένα με τον Ερέρα. Μία με τον Ερέρα. Η Λάρισα βρήκε χώρο και θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Μπαχράμης μοιάζει να είναι πιο γρήγορος από τον Λαουάλ που κέρδισε τα μέτρα και με ψύχρεμο τάκλιν. Δεν είναι δά και άπειρος παίκτης ο ενεργεία διεθνής Γκάρμπα Λαουάλ με την εθνική Νιγηρίας. Πριν από λίγο καιρό στο Παναφρικανικό κύπελο πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο, μια ακόμη διάκριση με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Το χάλκινο μετάλλιο κερδίσει η Νιγηρία 1-0 τη Σενεγάλη με δικό του γκολ μάλιστα στο μικρό τελικό. Λαγός θέλει να απειλήσει, στριφογυρίζει για να βρει χώρο. Δεν έδωσε τον Επαλέ για να μην βγει offside. Αλλάζει το παιχνίδι πολύ όμορφα γιατί εκεί είναι ο Σνάουτσερ και έχει επιλογές. Μία από αυτές είναι ο Πρίτας. Η προσποίηση από τον Πρίτας, έντρα σου, το Κοτσόλης εύκολα. Γρήγορα ο Κοτσόλης για τον Μπαχράμι. Τρέχει ο Προυσανίδης να καλύψει το κενό με διπλό τάκλιν πάνω στην μπάλα. Έκοψε. Ο ίδιος ο Προυσανίδης πάντως ζητά να σταματήσει το παιχνίδι, ενώ εσείς ξαναείδατε την προηγούμενη φάση με τον Πρίτα. Προφανώς αντιλαμβανόμενος ότι στην προσπάθειά του μαζί με την μπάλα βρήκε και πόδια. Πάντως ο Μπαχράμης δεν έχει κάτι σοβαρό. Θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Και ο Λαουάλ λογικά θα γυρίσει την μπάλα στην ομάδα της Λάρισας. Κουράζοντας πάντως λίγο τον Κοτσόλη, ο οποίος τρέχει για να μην βγει πλάγιο out, να μην ανεβούν οι παίχτες του Ηρακλή. Νταμπίζας. Αργά.
Τέλα Τζούνιορ πίσω στον Καλίτσιο. Λάθος από τον Καλίτσιο, έκοψε ο Λαουάλ. Ο Λαγός στον Δρούγα και πάλι Λαουάλ. Προσπίση από τον Λαγό, μπροστινή παλιά από τον Επαλέ για τον Ερέρα. Σταματάει τώρα το παιχνίδι. Ο πρώτος βοηθός, ο Κωστάκος. Το άφησε λίγο, μήπως δεν μπει στη φάση ο Ερέρα. Μόλις μπήκε το σταμάτησε, δείχνοντάς τον σε θέση offside. Γρήγορο παιχνίδι πάντως, όμορφος ρυθμός. Είπαμε, έχουμε απαιτήσεις και από τους δύο σήμερα, γιατί έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Άσχετα, το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι λογικά θα υπάρχει και άγχος λόγω της βαθμοθυρίας. Καλή σέντρα από τον Σέρμπαν. Κυπαρίσης κατέβασε στον Κατσιαρό. Γύρισε ο Πρίτας να καλύψει. Ζευγάρι, οι δυο τους, από εκείνη την πλευρά του γηπέδου. Επαλέ για τον Λαβάλ. Πέταξε την μπάλα μπροστά και έκανε την παλιά στον Ερέρα. Ανέβηκε ο Επαλέ να του δώσει στήριγμα, τράβηξε τον Ταμπίζα, πήρε και την παλιά. Όχι, ο Σίμος πρόλαβε, ήταν στη θέση που έπρεπε για να κόψει. Εδώ είναι ο Επαλέ με το κούρεμα με σχεδιάκια. Πρώτο σκόρερ όχι μόνο του Ηρακλή αλλά και του πρωταθλήματος, μαζί με τον Τζόρτζεβιτς, έκαστος από 12 γκολ. Λαγός η σέντρα, Νταμπίζας αρχικά και στη συνέχεια Βέλα Τζούνιορ έκοψε. Μπαχράμις πετάει μπροστά. Ο Σνάουτσνερ, μια συνεννοησία με τον Κατσαμπή, κυνηγάει ο Αλωνεύτης για να εκμεταλλευτεί ενδεχόμενο λάθος. Ο Κατσαμπής με την εμπειρία του κράτησε την μπάλα. Να ο Λαβάλ. Λαγός αλλάζει με τον Ερέρα. Τώρα Επαλέ. Ζωέλ Επαλέ. Ανέβηκε ο Σνάουτσνερ. Η προσποίηση από τον Επαλέ. Το σουτ, το Κοτσόλης. Η μπάλα πήγαινε out. Καλού κακού πάντως δεν είναι ώρα για πολλή σκέψη εκεί. Από τη στιγμή που μπορείς να την μπλοκάρεις, την μπλοκάρεις. Κοτσόλης και Επαλέ, οι πρωταγωνιστές δηλαδή της προηγούμενης φάσης, βρέθηκαν για ένα διάστημα στον Παναθηναϊκό. Σε επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος έπαιξαν μόνο μια φορά πάντως οι δυο τους. Πανηλιακός Παναθηναϊκός στη σεζόν 2003-2004. Ένα εκατον λίγων συμμετοχών τότε στον Παναθηναϊκό. Πάντως και οι δύο έδειξαν, ο ένας στη Λάρισα πια, ο άλλος στον Ηρακλή, ότι δικαιούταν κάτι παραπάνω. Ή εν πάση περιπτώσει είχαν τις ικανότητες, γιατί το δικαίωμα εκεί στον Κοτσόλ είναι λίγο δύσκολο, η θέση του τερματοφύλακα που δεν αλλάζει και πολύ συχνά. Δεν ήταν εύκολο για τον Κοτσόλ να παίξει με τον Αντώνη Νικοπολίδη. Για τον Επαλέ ίσως ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Πάντως τις υπηρεσίες και των δύο τις γεύονται και τις λαμβάνουν με ευχαρίστηση, τις παίρνουν ο Ηρακλής και η Λάρισα πια. Επαλέ για τον Πρίτα, βρήκε χώρο, έκανε το shoot out. Καλή στιγμή εδώ για τον Ηρακλή. Ο Πρίτας από καλή θέση έστειλε την μπάλα out, ξανά η προηγούμενη φάση. Το κοντρόλ με το αριστερό, το σούτ από, με το δεξί από τον Θανάση Πρίτα. Και αυτός αντιμετώπισε κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με ένα διάστρεμα στο δεξί πόδι. Τραυματίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική. Είχε γίνει αναγκαστικά αλλαγή από τον Σάβα Κοφίδη στο παιχνίδι με το Εγάλεο. Ξεπέρασε πάντως τις ενοχλήσεις του και σήμερα παίζει κανονικά. Γιάννη Μέγα, σε ακούμε, λόγο σε σένα. Αλλαγή συστήματος αγωνιστικών πλάνων από τον Γιώργο Δόνη και τον Μάκη Αγγελίνα. Αλλάζει το 4-3-3 σε 4-4-2. Μπροστά, παρτενέρ του Κυπαρίσι θα είναι ο Ντένις Σέρμπαν. Παρτενέρ του Κυπαρίσι ο Ντένις Σέρμπαν και ο Αλωνεύτης περνάει αριστερά στα χαφ. Ο Μπαχράμης δεξιά. Ο Αλωνεύτης ο Κατσιαρός θα δει τώρα την κίτρινη κάρτα για αυτό το φαουλ νωρίτερα και τα δύο αμυντικά χαφ θα είναι ο Βιγκόζης με τον Βέλα Τζούνιορ. Εδώ η φάση, το φάουλ από τον Κατσιαρό πάνω στον Σνάουτσερ, το προτεταμένο δεξί που ήταν αυτό που ανάγκασε τον Τζαχιλίδη να δείξει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι σε παίχτη της Λάρισας. Πάλι για τον Ηρακλή, ο Σνάουτσνερ το εκτελεί. Πρίτας.
Έκοψε ο Αλονεύτης μπροστά από τον Κατσιαρό. Το πλάγιο out είναι για τον Ηρακλή. Εδώ ο Θωμάς Κυπαρίσης. Πολύ σημαντική βεβαίως η συνεισφορά του στην επίθεση της Λάρισας. Ίσως τετριμένο αυτό που Πολάκης λέγεται για το κρασί, πόσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. Όμως τι άλλο μπορεί να πει κανείς για τον πολύπειρο Θωμά Κυπαρίση. Σέντρα από τον Αλονεύτη, έκοψε ο Σεγκυρή. Σίμος εύκολα πίσω στον Ταμπίζα. Να εδώ, μία από τις ελεύθερες κάμερες του Αλφα μαζί με τον Κώστα Κουντούλα, τον συνάδελφο. Ο λόγος προφανής ότι δεν εισπράτεται τώρα στους δέκτες σας από τις κάμερες του Αλφα στην απευθείας μετάδοση του παιχνιδιού. Θα το έχετε στο πιάτο σας αύριο στην εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Ένα ακόμη σημαντικό ραντεβού και γεμάτο μενού, σας υπόσχεται το αθλητικό τμήμα του Αλφα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο από το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας και όχι μόνο. Προς την Ιμπαλιά τώρα ο Ερέρα ανοίγει ο Έπαλε και δίνει βάθος για να δώσει στήριγμα. Ο Ερέρα τον σημάδεψε, ο Κοτσόλης σε καλύτερη θέση πρώτου Έπαλε. Λάρισα, η οποία μπήκε με περισσότερο ενθουσιασμό στο παιχνίδι από ότι ο Ηρακλής. Στα τελευταία πάντως λεπτά αρκετά λάθη από τους γηπεδούχους στον χώρο των Χαφ δεν επιτρέπουν, ενώ εδώ ξανά η προηγούμενη φάση από οριακή θέση έφυγε ο Επαλέ. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, δεν μπήκε στη συνέχεια με αξιώσεις στη διεκδίκηση της μπάλας. Λέγαμε για τα λάθη που γίνονται από τους παίχτες της Λάρισα στη μεσαία γραμμή και αυτά τα λάθη είναι απαγορευτικά για τη Λάρισα να διατηρήσει ένα συνεχή ρυθμό στο παιχνίδι της. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ο Γιώργος Δόνης, και αυτό είναι λογικό, σε μικρότερο από το διάστημα της μιας εβδομάδας, η Λάρισα είναι αναγκασμένη για τρία παιχνίδια. Τίθεται ίσως και θέμα κούρασης, όχι όμως από τώρα, μόλις 25 στα 26 λεπτά παιχνιδιού μέχρι τώρα. Στο Αρκαζάρ, χωρίς σκορ, πάντα στο 0-0 Λάρισα με τον Ηρακλή. Έβγαλε φάσεις σημαντικές μέχρι τώρα το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες κορυφαία. Αυτή για τη Λάρισα με το δοκάρι και out στο πλασέ του Αλονεύτη. Και βεβαίως κορυφαία διαμαρτυρία αυτή για τον Ηρακλή στην λάθος υπόδειξη του Ερέρα για offside. Ερέρα που ήταν μόνος του με τον Κοτσόλη. Ο Δικόζης κέρδισε το φάουλ. Βέλα Τζούνιορ στον Μπαχράμι. Έχει χώρο, δοκιμάζει από εκεί την τύχη του out. Καλό σουτ. Από τον Παναγιώτη Μπαχράμι με τα 32 παιχνίδια στον Ηρακλή. Χωρίς γκολ τότε, σε αυτά τα 32 παιχνίδια. Τώρα όμως εδώ στη Λάρισα η επιστροφή στην Αλφα Εθνική εκτός από την ομάδα και για επίσης ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ταλαντούχο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Παναγιώτης Μπαχράμις. Δεν πρόλαβε ο Πρίτας, το πλάγιο out είναι με τη συμπλήρωση των 27 λεπτών παιχνιδιού για τη Λάρισα. Δικός με προσποίηση έμεινε όρθιος, δεν του βγήκε η πάσα. Μπαχράμις με λαγό αφήνει ο Τσαχιλίδης, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για φάουλ. Ο λαγός πάντως θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το άνοιγμα της επίθεσης για τον Ηρακλή. Έκανε το λάθος την ώρα της μεταβίβασης προς τον Έπαλε. Ο Ηρακλής σε κάθαρα θέλει να παίξει κάπως διαφορετικά από ό,τι σε άλλα παιχνίδια. Θα λέγαμε ότι προτιμά τις αντεπιθέσεις από το να βγαίνει μπροστά. Όπως έκανε και σε άλλα εκτός έδρας παιχνίδια. Ένα σύστημα πάντως που δεν του είχε βγει του Ηρακλή. Αυτό το ανοιχτό παιχνίδι. Θυμίζουμε μπορεί να κέρδισε στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι του στη Λιβαδιά 1-0. Όμως είχε να κερδίσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Ο Νταμπίζας ρισκάρει σε αυτό το γύρισμα προς τα πίσω. Είχε αρκετά φάλτσα η μπάλα και δεν μπορούσε εύκολα να υπολογίσει προς τα που θα πάει. Ο Κοτσόλης πάντως ήταν εκεί
για να διώξει Πλαγιώτ. Εδώ, τερματοφύλακας της Λάρισας. Ξανά η προηγούμενη φάση. Με τον Κοτσόλη να παραχωρεί το Πλαγιώτ. Λαβάλ. Πουρσανίδης. Σνάουτσνερ για τον Πρίτα. Σνάουτσνερ, Πουρσανίδης. Εκεί δεν είναι κανείς, μόνο ο Σίμος. Κανείς συμπαίχτης του, εννοούμε έτσι. Τσέρμπαν το άνοιγμα για τον Μπαχράμι Λάρισα, η οποία θέλει να ανοίξει σαν βεντάλια την αντεπίθεσή της. Δεν την άνοιξε σωστά όμως. Μπαλιά από τον Μπαχράμι, ήταν αδύνατο να την προλάβει ο Λονεύτης, όσο γρήγορος και να είναι. Ο Λονεύτης ο σκόρερ της Λάρισας στο παιχνίδι κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Ένα γκολ που κρατά τη Θεσσαλική ομάδα με αξιώσεις στο παιχνίδι της πρόκρισης στον τελικό του κυπέλου Ελλάδα. Βεβαίως ο Ολυμπιακός με το σκορ του πρώτου παιχνιδιού έχει το προβάδισμα. Κανείς όμως δεν μπορεί να απαγορεύσει και από τη Λάρισα να περιμένει τη ρεβάνση με αξιώσεις. Επί του παρόντος πάντως το παιχνίδι σήμερα είναι για το πρωτάθλημα, για τη Θεσσαλική ομάδα. Πρίτας. Πήρε το φάουλ από τον Κατσιαρό. Λάθος από τον Πουρσανίδη. Ο Σέρμπαν το εκμεταλλεύεται, παίρνει την μπάλα, αφήνει πίσω του αρκετούς. Κάνει και το σούτ ο Ρουμάνος με γροθιές ο Αμπάρης. Καλή στιγμή για τη Λάρισα εδώ. Ο Αμπάρης αντέδρασε με επιτυχία για την ομάδα του σε αυτό το σούτ του Ντένι Σέρμπαν. Κουβάλισε αρκετά την μπάλα, όχι άδικα όπως αποδείχθηκε στην τελική προσπάθεια. Μπορεί να του δίνει στήριγμα ο Κυπαρής, αλλά ήταν κάπου χαμένος ανάμεσα στην άμυνα των κεντρικών αμυντικών του Ρακλή, ο επιθετικός της Λάρισας. Μπαχράμι στη σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι. Κυνηγάει ο Αλονεύτης, δείχνοντας κάποια δείγματα από την ταχύτητά του, όμως η μπάλα πέρασε. Εδώ ο Στάθης Αλονεύτης. Σνάουτσνερ. Μπροστά, έχει πλεονέκτημα λόγω ύψους ο Νταμπίζας να τον επαλέ. Βέλα Τζούνιορ λάθος. Ενώ ξανά εδώ η προηγούμενη φάση, το σούτ από τον Ντένι Σέρμπαν, η απόκρουση από τον Ναμπάρη. Και να πως δέχεται ο Ρουμάνος την εξέλιξη της φάσης. Επαλέ. Πήρε το φάουλ από έναν παλιό του συμπαίχτη στον Άρη, τον Κατσιαρό. Τον τράβηξε από τη φανέλα. Ο Νταμπίζας τα λέει με τον Επαλέ. Σε κόσμιο ύφος πάντως. Εδώ το φάουλ από τον Κατσιαρό. 1,5 σεζόν συμπαίχτες στον Άρη μαζί. Αντιδράσεις πάντως, νομίζουμε ότι εδώ δεν έχουν δίκιο οι γηπεδούχοι για τις διαμαρτυρίες προς τον Κωστάκο, τον πρώτο βοηθό. Λαγός εκτελεί το φάουλ. Εύκολα διώχνει ο Κάτσιαρος. Δρούγας τον πιέζει ο Δικόζης, αναγκάζοντάς τον να γυρίσει από πολύ μακριά την μπάλα πίσω στον Αμπάρη. Γκαλίτσιος αλλάζει με τον Μπαχράμι, όμορφα και ψύχρεμα. Πλάγιο out. Παραχωρεί ο Σεγκυρί εδώ. Μπάρκ Σεγκυρί. Σίμος αλλάζει με τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Νίκο Νταμπίζα. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Γκαλίτσιο και υπάρχει φάουλ του Δρούγα. Ίσως εδώ η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, πράγματι και για παίχτη του Ηρακλή. Για το φάουλ του Δρούγα πάνω στον Γκαλίτσιο. Από μία κίτρινη κάρτα για την κάθε ομάδα. Κατσιαρός για Λάρισα, Δρούγας για Ηρακλή. Τα ονόματα που σημείωσε μέχρι τώρα στο μπλοκάκι του ο Γιάννης Τσαχυλίδης. Ξανά η προηγούμενη φάση. Αυτήν την αντικανονική προβολή του Δρούγα στον Γκαλίτσιο. Χρέος όχι μόνο με φάουλ αλλά και με κίτρινη κάρτα ο ρέφερι.
ο Γιάννης Τσαχιλίδης. Αλονεύτης εκτελεί το φάουλ, Κατσαμπής ψηλότερα, όλον έκοψε, κατέβασε πολύ όμορφα ο Επαλέ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσαχιλίδης, αλλάζει παιχνίδι ο Λαγός για τον Ερέρα. Γύρισε να καλύψει ο Αλονεύτης γιατί είχαν προωθηθεί υψηλοί ο Σίμος και ο Γκαλίτσιος. Και ο Νταβίζας, με συγχωρείτε. Επαλέ μπροστά, Γκαλίτσιος, Λαβάλ. Και οι δύο ομάδες κάνουν αρκετά αβίαστα λάθη και αυτό είναι το ζητούμενο, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Ράκλης τώρα με τον Σνάουτσνερ, αλλάζει με τον Πρίτα. Βέλα Τζούνιορ, φάουλ από τον Πρίτα. Το δέχεται υποτικά. Μπαχράμις, ανεβαίνει ο Γκαλίτσιος. Κατσιαρός. Πάνω στον Πρίτα, φλάγει ο out. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Νομίζουμε ότι δεν είναι άδικο το γεγονός ότι το 0-0 σφραγίζει μέχρι τώρα τις προσπάθειες και των δύο ομάδων. Ο Πρίτας έκοψε, Πουρσανίδης ψύχρεμα στον Επαλέ. Τρίπλα δεν βγήκε πάνω στο Βέλα Τζούνιορ. Ο Αλονεύτης κρατάει τη Λάρισα στην επίθεση. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Κύπριο. Πέρασε ανάμεσα σε δύο. Η σέντρα από τον Κατσιαρό. Έκοψε ο Σεγκύρη. Γκαλίτσιος. Κυπαρίσης. Σέρμπαν. Μπαχράμις με τη μία. Κατσιαμπής σε μία ακόμη πετυχημένη αμυντική αντίδραση. Και Επαλέ σε ένα ακόμη πετυχημένο κοντρόλ. Ο Δόνης πάντα στο κουβούκλιο δημοσιογραφικό, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς από εκεί. Μέσω ανοιχτής τηλεφωνικής επικοινωνίας δίνει τις οδηγίες στον Αγγελίνα και αυτός μεταφέρει στους παίκτες. Λάθος, αβίαστο ένα ακόμη από τον Ταμπίζα. Μπαχράμις έκοψε το λαγό, τώρα Σέρμπαν. Έχει πολλές επιλογές, μία από αυτές είναι η πάσα στον Κυπαρίσι με τον Κατσαμπή. Μπαχράμις, η προσποίηση είναι καλή, η σέντρα επίσης. Έκοψε ο Σνάουτσνερ. Δεν προλαβαίνει ο Πρίτας, κόρνερ. Η Λάρισα, σε αυτό το κόρνερ, με τον Αλονεύτη, στη γωνία. Εκτελεί ο Αλονεύτης στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει επιτυχώς ο Πολωνός, ο Μίροσλαβ Σνάουτσερ. Ο Σέρμπαν σκαρφάλωσε πάνω στον Ερέρα που είχε καλή θέση και του πήρε την μπάλα. Λαγός Επαλέ. Αλλάζει το παιχνίδι. Πολύ καλή παλιά για το Λαβάλ που έχει αρκετά μέτρα μπροστά του καινού χώρου. Η επιλογή του Νιγηριανού είναι αυτή η σέντρα για τον Ερέρα. Κεφαλιά πάσα στον Επαλέ. Σουτ. Εύκολα ο Σίμος διώχνει την μπάλα. Οργανωμένη αντεπίθεση από τον Ηρακλή. Βγήκαν οι πάσες. Η άμυνα της Λάρισας πάντως ήταν εκεί που έπρεπε για να κόψει. Σνάουτσνερ. Πρίτας λάθος. Έκοψε ο Κατσαρός. Σνάουτσνερ. Τον έκοψε και πάλι ο Κατσαρός. Σωστή η επέμβαση από τον οπισθοφύλακα της Λάρισας. Αλονεύτης. Σίμος, ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κλείσει τους διαδρόμους πίσω και αυτό υποχρεώνει τους παίκτες της Λάρισας πολλές φορές να ξεκινούν επιθέσεις με αυτόν τον τρόπο που μόλις
έγινε πριν, με βαθιές μπαλιές από το χώρο της άμυνας. Δεν είναι και εύκολο έτσι να βγει μια σωστά οργανωμένη επίθεση για οποιαδήποτε ομάδα. Γιάννη Μέγα, ο λόγος σε σένα, όχι. Έγινε πρώτα εδώ το λάθος και θα μείνουμε στον αγωνιστικό χώρο, στο τι γίνεται στο παιχνίδι. Σέρμπαν, κλείστηκε όμως ο Μπαχράμης, είναι εκεί, έκανε τη σέντρα σου το, ο Αμπάρης, σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για τη Λάρισα, Γιάννη Μέγα, σ' ακούμε τώρα. Σέντρα από τον Μπαχράμι, αφήνει για τον Κυπαρίσιο Σίμος, μπερδεύτηκε εκεί ο Κυπαρίσης, δεν περίμενε κάτι τέτοιο από τον συμπαίκτη του. Έλεγες κάτι για τον Αγγελίνα, Γιάννη Μέγα. Ακριβώς, ότι και εκείνος φώναζε προς τους παίκτες του για την ευκολία με την οποία πουλάνε, όπως είπε χαρακτηριστικά, την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δικαιολογημένα έχουμε την εντύπωση, ταπεινή άποψη, ότι και οι δύο προπονητές έχουν παράπονα από τα πολλά λάθη, και από τους γηπεδούχους και από τους φιλοξενούμενους. Και λάθη χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Εύκολα λάθη. Βέλα Τζούνιορ. Πριν πάει μπάλα στον Μπαχράμι, παρενευλήθη ο Λαγός. Σέρμπαν. Έκοψε ο Σνάουτσνερ τον Κυπαρίσι. Μπαχράμις, δεν του βγήκε το κοντρόλ. Ο Πουρσανίδης πετάει μπροστά για τον Επαλέ. Τρέχει να καλύψει ο Σίμος. Επαλέ προτιμά το σούτ. Μήπως έβγαινε και ως σέντρα σουτ μια πάσα προς τον Ερέρα. Πουρσανίδης τώρα. Για το Λαβάλ περιμένει ο Λαγός και ο Δρούγας. Λαγός ανέβηκε, ο Δρούγας του έδωσε στήριγμα. Συνεργάστηκαν οι δύο. Ο Λαγός είναι σε θέση για να κάνει μια καλή σέντρα. Διάβασε τη φάση. Αυτό ίσως να δείχνει την εμπειρία του. Ο Νταμπίζας την ώρα που ο Λαγός πριν καν ακόμη βγάλει τη σέντρα, ο Νταμπίζας είχε ήδη κινηθεί προς τα πίσω, ξέροντας ότι σε μια τέτοια φάση ίσως η πρώτη επιλογή του παίκτη που κάνει τη σέντρα να τη σπάσει, όπως λέμε, την μπάλα προς τα πίσω στο Λαγό, εν το προκειμένο που περίμενε. Πρίτας δοκιμάζει το shootout. Εδώ ο Κοτσόλης δεν ανησύχησε και πολύ από την προηγούμενη προσπάθεια, αυτήν εδώ σε replay του Θανάση Πρίτα. Σε ένα νέο ρόλο σήμερα, ο χαφ του Ηρακλή, από αμυντικός χαφ σήμερα στη δεξιά πλευρά του κέντρου, εκεί όπου συνήθως παίζει ο Γεωργιάδης, τον οποίο ο Κοφίδης κρατά στον πάγκο γιατί έχασε κάποιες προπονήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Βέλα Τζούνιορ για τον Καλίτσιο. Άλλαξε κατεύθυνση για να αποφύγει τον Δρούγα. Σέρμπαν, το περίτεχνο δεν έπιασε. Λαγός τώρα. Αφήνει ο Ερέρα, ανοίγει το Λαγός. Ο Επαλέ του πετάει την μπάλα δοκιμάζοντας την ταχύτητα και του Ιδίου και του Σίμου. Πίσω από το Σίμο στο Κοτσόλι, αυτός μακριά. Βρίσκει τον Δικόζια. Να, εδώ ο Γιώργος Πλίτσης, μια πολύ γνώριμη φιγούρα. Τερματοφύλακας που έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία βεβαίως και με τις δύο ομάδες σήμερα που παίζουν αντίπαλες εδώ στο Αλκαζάρ, και με την Λάρισα και με τον Ηρακλή. Ας πολύ σπουδαίος τερματοφύλακας. Πρίτας. Σε γυρί ψύχρεμα, Πουρσανίδης με τη μία αλλάζει παιχνίδι για τον Δρούγα. Μπορεί να έχουμε πολλά λάθη από τους δύο, όμως αυτό που επίσης θα πρέπει να προσμετρήσουμε είναι η διάθεση που αμφότεροι δείχνουν να παίξουν μπάλα. Θέλουν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Δικόζης. Το ευχαριστούνται, τουλάχιστον αυτό δείχνουν με το ποδόσφαιρο που παίζουν. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Αν προλάβαμε έτσι να ερμηνεύσουμε σωστά τον προτεταμένο δείκτη του δεξιού χεριού του Αχιλίδη, πρέπει να πάμε για λεπτό καθυστερήσεων στον πρόσθετο χρόνο. Ναι, πράγματι, και το stop καρέ τώρα σε αργή κίνηση, υπόδειξη από τον Τζαχιλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σκηνοθέτη μας για αυτό το
διευκρινιστικό πλάνο. Σε λίγο πάντως θα προσμετρήσουμε το ένα λεπτό καθυστέρηση στο παιχνίδι. Γκαλίτσιο στη σέντρα. Μπαίνει στη φάση ο Κυπαρίσης. Ο Σνάουτσνερ βρίσκει τον τρόπο να διώξει την μπάλα και τον κίνδυνο μακριά. Ερέρα για τον Επαλέ. Κανένα φάουλ φυσικά. Σωστή η παρεμβολή του Σίμου στη φάση. Νταμπίζας. Μπαχράμις για τον Κατσιαρό. Δεν βγήκε η πάση. Πρίτας στον Ερέρα που έκανε το άνοιγμα. Μόνιμο αυτό το σκηνικό, να βγαίνει ο Ερέρα ή ο Επαλέ να έχει την μπάλα και να του δίνει στήριγμα ο ένας τον άλλον. Τώρα ανέβηκε ο Λαβάλ για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν ανεβαίνει πολύ συχνά όταν βγαίνουν αυτές οι αντεπιθέσεις. Ίσως να υπολογίζουν πάρα πολύ τις ταχύτατες αντιδράσεις και της Λάρισας. Δηλαδή από τη στιγμή που θα κερδίσει η άμυνα των γηπεδούχων την μπάλα, στο πόσο γρήγορα έχει την ικανότητα να βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Δρούγας πάντως εδώ ανέβηκε, πήγε να βγάλει την τρίπλα στον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιο που γλίστρησε το κόρνερ για τον Ηρακλή. Να εδώ Σάβας Κοφίδης. Κόρνερ για τον Ηρακλή με τον Ερέρα να το εκτελεί. Δίνει ύψος στην μπάλα. Κατσαμπής με δύο κεφαλιές. Θέλει να την επαναφέρει προς τη μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Έδιωξε ο Βελατζούνιο. Σνάουτσνερ. Λαγός για το Λαβάλ. Ερέρα η σέντρα, εκεί που είναι όμως μόνο ο Κοτσόλης, καθαρίζει εύκολα τη φάση για την ομάδα του. Συμπληρώσαμε τα 45 του λεπτά του πρώτου μέρους και μπήκαμε στο λεπτό της καθυστέρησης. Πολύ γρήγορος αλωνεύτης, πολύ σωστή και η επέμβαση του Επαλέ πάνω στην μπάλα. Λαγός. Πήγε στην τρίπλα, οι κόντρες θα βγάλουν κερδισμένο το Βελατζούνιορ. Μπαχράμις. Κυπαρίσης. Βελατζούνιορ πετάει μπροστά γιατί ανεβαίνει ο Κατσιαρός, κυνηγάει και ο Σνάουτσνερ. Φαίνεται να ξεκινά από πλεονεκτικό τριθέση, πραγματικά. Καλύπτει σωστά με το σώμα του την μπάλα, το πλάγιο out είναι για τον Ηράκλη. Εκτός αν υπάρχει πόδι του Σαχιλίδη για φάουλ. Σε πολύ λίγο θα το διαπιστώσουμε. Σαχιλίδης πάντως που έβαλε σφυρίχτρα στο στόμα, δεν αφήνει ούτε το πλάγιο να εκτελεστεί. Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό. Εξαιρετικά ανταγωνιστικές και οι δύο ομάδες. Δεν είχαμε τις πάρα πολύ μεγάλες φάσεις αυτό το πρώτο μέρος. Η μεγαλύτερη πάντως εξ αυτών είναι για τη Λάρισα το πλασέ από τον Αλωνεύτη που έστειλε πρώτα την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Αμπάρη και στη συνέχεια out. Το 0-0 παραμένει. Αυτό είναι που σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων για αυτό το πρώτο μέρος. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο έχουμε την ταπεινή άποψη πρέπει να άφησε ικανοποιημένους όλους όσοι έχουν έρθει εδώ στο Αρκαζάρ, αλλά και εσάς φίλοι και φίλες που είστε στην παρέα του Αλφα από τα σπίτια σας, τους δέκτες σας, σε ένα ακόμη σημαντικό αθλητικό ραντεβού το οποίο καλύπτει απευθείας η τηλεόραση του Αλφα. Διακοπή και για εμάς. Λίγο θα επιστρέψουμε εδώ στο Αλκαζάρ όταν θα έχουμε πια δράση για το δεύτερο ημίχρονο. Πάλι στα σχέδιά του τον Μπάμπη Περπερίδη, ο οποίος είναι τραυματίας. Και κρατάει και τον Γιώργο Γεωργιάδη στον πάγκο λόγω κάποιων ενοχλήσεων που είχε στη διάρκεια της εβδομάδας. Να εδώ ο προπονητής του Ηρακλή. Ο Γιώργος Γεωργιάδης έχασε κάποιες προπονήσεις στη διάρκεια της εβδομάδας και αυτός είναι ο λόγος που τον κράτησε στον πάγκο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Κόσμος αρκετός, ο συνήθως στο Αλκαζάρ και με την γνωστή ζεστή ατμόσφαιρα να δημιουργείται από τους φίλους της Λάρισας. Τούτο το παιχνίδι που παίζεται σήμερα είναι το νούμερο 20 μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο την Λάρισα. Το τελευταίο που έγινε μεταξύ τους στο Αλκαζάρ είχε γίνει πριν από 10 χρόνια περίπου, 5 Μαΐου του 1996. Ο Ηρακλής είχε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι με ένα γκολ του Νίκου Μιρτσέκη, 1-0. Ενώ εδώ ο Λαγός θα πετάξει την μπάλα εκτός παιδιάς γιατί είναι τραυματίας ο Γκαλίτσιος. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Η Λάρισα, η οποία έχει και να κερδίσει τον Ηρακλή στο γήπεδό της 14 περίπου χρόνια πριν από
την πρώτη μέρα του Νοέμβρη του 1992. 1-0, τότε είχε κερδίσει τη σαλική ομάδα τον Ηρακλή. Εν γέννη η παράδοση λέει ότι στα 19 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα, 8 νίκες έχει η Λάρισα, 5 έχουν τελειώσει ισόπαλα και 6 νίκες έχει ο Ηρακλής. Στην τελευταία νίκη της Λάρισας, ενώ εσείς έχετε την ευκαιρία να έχετε στους δέκτες σας μια πανοραμική άποψη από το γεμάτο στο μεγαλύτερο του μέρος σήμερα Αλκαζάρ. Σε εκείνη την τελευταία νίκη της Λάρισας, σε εκείνο το παιχνίδι έπαιζε ο μπαμπάς του Γκαλίτσιου, αλλά και ο συνεργάτης του Σάκη του Κοφίδη, ο Σάκης Αναστασιάδης. Εδώ είναι ο Γκαλίτσιος, ο οποίος αποχωρεί από το παιχνίδι. Γκαλίτσιος, ο οποίος είναι γιος βεβαίως του πρώτου παίκτη σε συμμετοχές με τη Λάρισα, 395, αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας του Γκαλίτσιος. Και εδώ αφορμής δοθήσεις από την προχθεσινή υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, το γιο του Δανίλ. Έχουμε την εντύπωση ότι η Λάρισα και ο Ηρακλής είναι οι μόνες δύο ομάδες στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, στις οποίες ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των δύο ομάδων σε συμμετοχές, δηλαδή ο Γκαλίτσιος για τη Λάρισα και ο Δανίλ Παπαδόπουλος για τον Ηρακλή, έχουν και τους γιους τους να παίζουν στις ομάδες. Ο Γκαλίτσιος βεβαίως έχει πάρει ήδη αρκετές συμμετοχές. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος σιγά σιγά αρχίζει τώρα την ποδοσφαιρική του καριέρα σε επαγγελματικό επίπεδο. Σούτ από τον Επαλέ από μακριά, βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κοτσόλη. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αυτό το πλάνο, αν σας παραξενεύει, είναι ο Γιώργος Δόνης, ένα από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Από εκεί παρακολουθεί το παιχνίδι, τιμωρημένος γκάρ. Μεταφέρει τις εντολές του ο συνεργάτης του κύριος Αγγελίνας, όρθιος μπροστά στον πάγκο των γηπεδούχων. Επαλέ. Ερέρα, αφήνει στον Πρίτα, Προυσανίδης, Λαβάλ, έκανε μια παλιά διεκδικήσιμη από Γκαλίτσιο και Δρούγα, ο Γκαλίτσιος παραχωρεί εδώ το πλάγιο out. Μπαχράμις, πολύ γρήγορη η αντίδρασή του και πολύ όμορφη τρίπλα πάνω στο λαγό, πέρασε και από τον Δρούγα. Βγήκε ο Σεγκυρή γρήγορα, πρώτου Κυπαρή Σεγκυρή που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πετάει γρήγορα την μπάλα σε πλάγια του Λαβάλ. Άθελα το Κυπαρίσι τον βρήκε στην προηγούμενη προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας. Λάρισα που έχει σηκώσει, αυτός εδώ είναι ο Χρήστος Καλατζής. Έχει σηκώσει κάποιους παίκτες για προθέρμανση και ξανά η προηγούμενη φάση την οποία τραυματίστηκε χωρίς όμως να έχει κάτι σοβαρό. Όλα εντάξει, συνεχίζει κανονικά εδώ ο Μπάρκ Σεγκυρή το παιχνίδι. Αλωνεύτης. Βγήκε να καλύψει ο Κατσαμπής, έκανε τη σέντρα ο Αλωνεύτης, πετυχημένη η προσπάθεια του Σεγκυρή. Σέντρα νούμερο 2 από τον Αλωνεύτη, δεν ήταν το ίδιο καλή με την προηγούμενη, πάντως ο Γκαλίτσιος που ανέβηκε πρόλαβε την μπάλα πριν αυτή βγει out. Δικόζης Γκαλίτσιος, υπόδειξη για offside. Από τον πρώτο βοηθό, τον Κωστάκο. Εδώ ο Γκαλίτσιος. Πάμε στο Γιάννη Μέγας. Ακούμε Γιάννη. Και δεύτερη αλλαγή ετοιμάζει ο Μάκης Αγγελίνας. Ο προπονητής βέβαια αυτή τη στιγμή ο πρώτος της Λάρισας. Ο Γκούγκα θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε σε λίγο θα μάθουμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Σίμος. Μπροστινή παλιά Κυπαρίσης πήγε στην μπάλα, έπιασε την κεφαλιά χωρίς όμως συνέχεια φάουλ του επιθετικού της Λάρισας πάνω στο Δρούγα. Να ο Θωμάς Κυπαρίσης έχει φάει τα γήπεδα με τα κουτάλι και συνεχίζει με διάθεση εφήβου θα έλεγε κανείς και μαζί με αυτή τη διάθεση και τα γκολ πολύτιμη συνεισφορά στην προσπάθεια της Λάρισας αυτή τη σεζόν.
Ξακούμε, Γιάννη Μέγα. Ο Βέλα Τζούνιορ είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γίνεται ακόμη πιο επιθετικό το σχήμα της Λάρισας. Η Λάρισα, η οποία αφορμής δοθείς από το σχόλιο του συναδέλφου, στα 12 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα εντός έδρας δεν έχει σκοράρει μόνο σε δύο από αυτά. Κάτι που δείχνει και τη δύναμη της επίθεσης. Ο Σέρμπαλ ψάχνει διάδρομο, το σταμάτησε, του πήρε την πουκιά από το στόμα ή την μπάλα από τα πόδια ο Κατσαμπής. Δεν βγαίνει η αντεπίθεση για τον Ηρακλή. Γκαλίτσιος. Παλιά για ποιον, φαίνεται να ελέγχει ο Σεγκυρί. Διώχνει μακριά. Ερέρα κατέβασε, όχι όπως θα ήθελε. Αυτός είναι ο Γκούγκα. Χαμογελαστός, περιμένει να μπει στο παιχνίδι. Λάθος από τον Ταμπίζα. Γρήγορα ο Λαγός για τον Επαλέ. Θέλει να βρει κενό ο Επαλέ. Καμερουνέος ο οποίος πήγε πλάγια, τον ακολούθησε ο Κατσιαρός και του κλείσε το διάδρομο. Κρατάει πάντως την μπάλα ο αρχηγός του Ηρακλή. Πουρσανίδης γρήγορα στο Λαβάλ. Ανεβαίνει ο Δρούγας. Λαγός, Γκαλίτσιος. Αφήνει ο Τσαχιλίδης. Λάθος από τον Λαβάλ. Προστινή παλιά τώρα. Κυνηγάει ο Σέγκυρη, ο Κατσαμπής και ο Κυπαρίς. Ενώ στο άλλο ακριβώς άκρο, από εκεί που παίζει την μπάλα, ο Λαγός με τον Γκαλίτσιο τα λένε για την προηγούμενη τους μονομαχία. Επικράτησε πάντως η ψυχραιμία. Σέντρα από τον Κατσιαρό. Σημαδεύει τον Κυπαρίση. Να, εδώ το πλάνο. Ο Λαγός ζήτησε το λόγο. Νέα παιδιά, βράζει το αίμα τους. Εντάξει, γίνονται αυτά σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι αφορμή για περαιτέρω σχόλιο από τη στιγμή που δεν δόθηκε περαιτέρω συνοχή. Σέντρα, Κυπαρίσης ανάμεσα σε πολλούς. Πουρσανίδης για τον Πρίτα. Κυπαρίσης επιμένει. Τον πιέζει ο Πρίτας. Σέρμπαν. Δρούγας δεν μπορεί, Γκαλίτσιος. Η προσποίηση στη σέντρα, η σέντρα καλή, ο Σνάουτσνερ με το κεφάλι. Λαγός απομακρύνει. Λαβάλ. Φάουλ από τον Μπαχράμι. Εδώ ο Γκάρμπα Λαβάλ. Κέρδισε το φάουλ πριν από λίγες μέρες ξανά σε replay προηγούμενη φάση. Σωστή υπόδειξη βεβαίως του Τσαχιλίδη. Πριν από λίγες μέρες κάποιες δηλώσεις του Λαουάλ σε site της πατρίδας του είχαν πυροδοτήσει την ατμόσφαιρα στον Ηρακλείο. Ο Γκάρμπα Λαβάλ, ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί για καθυστέρηση των οφειλωμένων προς αυτόν. Η αλλαγή. Βγαίνει ο Βελατζούνιορ, μπαίνει ο Κούγκα. Ενώ ο Γκαλίτσιος έχει σημειωθεί και αυτό στο σημειωματάριο του Τσαχιλίδη με μία κίτρινη κάρτα. Η δεύτερη σε παίχτη της Λάρισας μετά τον Κατσιαρό για τον Ηρακλή. Μία ο Δρούγας. Εδώ ο Κούγκα καλείται από τον Γιώργο Δόνη να ενισχύσει την επίθεση της ομάδος. Και ο κόσμος της Λάρισας θέλει να βοηθήσει και αυτός να βρει ρυθμό η Λάρισα στο παιχνίδι. Φάουλ τώρα του Λαγού πάνω στον Μπαχράμι. Ξανά το φάουλ που κέρδισε ο μεσίνιος παίκτης της Λάρισας. Σεγκυρί. Έδιωξε Μπαχράμις, κατέβασε. Τρίπλα πάνω στην κίνηση στο Λαγό. Τώρα Σέρμπαν. Ερέρα Πουρσανίδης. Πετυχημένο τρίγωνο. Μπήκε στη φάση και ο Επαλέ μπροστά. Κοτσόλης ελέγχει. Πετάει την μπάλα σε πλάγιο out. Εδώ ο Κοτσόλης, οι πολύ καλές του επιδόσεις βεβαίως με τη Λάρισα του άνοιξαν την πόρτα της εθνικής ομάδος, η πρόσκληση από τον Ότορε Χάγκελ. Η εκτέλεση του πλαγίου out από τον Παναγιώτη Δρούγα δεν ήταν η ορθή λόγω απόστασης. Από αλλού βγήκε η μπάλα, από αλλού έπρεπε να το εκτελέσει. Έχουμε λοιπόν αλλαγή. Ο Γκαλίτσιος τώρα στο σήμο, τώρα Μπαχράμις.
Να και ο Άγγελος Διονυσίου μεταξύ των θεατών στις εξέδρες. Γνωστός βεβαίως για τα φύλλα προσκύμενα στον Παναθηναϊκό. Συναισθήματά του, πλην όμως δεν μπορεί ένας ποδοσφαιρόφιλος όταν του δίνει τη ευκαιρία να μην βρεθεί σε ένα ξαναγήπεδο. Ειδικά όταν Λάρισα και Ηρακλής μπορούν να σου ανοίξουν την όρεξη. Εδώ η μπροστινή παλιά νομίζουμε ότι δεν υπάρχει offside. Κακός. Ο Κυπαρίσης υποδείχθηκε σε αυτή τη θέση. Γαλίσιος με το Λαγό σε μια ακόμη δυνατή μονομαχία. Τώρα το φάουλ είναι για την ομάδα της Λάρισας. Ξανά η προηγούμενη φάση. Βρήκε το πόδι του Γκαλίσιο Λαγό. Σωστή υπόδειξη από τον Τζαχιλίδη. Έκοψε ο Λαβάλ. Ο Λαγός για τον Ερέρα. Κατσαμπής. Ερέρα γρήγορα στον Επαλέ. Του ξαναδίνει την μπάλα. Ο Νταμπίζας, οι κόντρες, ο Ερέρα, ο Κοτσόλης. Περνάει από όλους. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να γίνει επικίνδυνος. Ερέρα περιμένει στηρίγματα. Πρίτας, η φάση δεν έχει τελειώσει. Ο Ηρακλής, ο οποίος πιέζει. Τώρα η άμυνα της Λάρισας βρίσκει τρόπο να ανταποκριθεί και να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Φάουλ από τον Πρίτα. Φλερτάρει εδώ με μια κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Ηρακλή και πραγματικά ο Τσαχιλίδης του τη δείχνει. Ο Ηρακλής, ο οποίος βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα γκολ στην προηγούμενη φάση. Στο τέλος όμως η άμυνα της Λάρισας ήταν αυτή. Ξανά εδώ. Επαλέ πετάει μπροστά για τον Λαγό. Νταμπίζας οι κόντρες με τον Κατσαρό ευνοούν τον Ερέρα. Αλλά είχε πάει πολύ πλάγια στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Κοτσόλη. Και εκεί θα λέγαμε χάλασε για τον Ηρακλή η επίθεση. Στη συνέχεια ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Πρίτα. Που έκανε και το φάουλ, πήρε και την κίτρινη κάρτα. Δύο-δύο κίτρινες κάρτες για τις δύο ομάδες. Ένα ακόμη offside και μία ακόμη επίθεση σταματά. Ξανά, εδώ έχει δίκιο ο βοηθός. Στην προηγούμενη φάση, προπροηγούμενη μάλλον, ο Κυπαρίσης είχε δίκιο. Η Λάρισα είχε δίκιο να διαμαρτύρεται, δεν ήταν offside. Ο Κυπαρίσης εδώ όμως, η υπόδειξη του Κωστάκου ήταν ορθή. Μια ακόμη μπροστινή παλιά για την Λάρισα από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να αποφύγουν εύκολα το pressing στη μεσαία γραμμή, κυρίως από Πουρσανίδη και Λαβάλ στους χαφ, ώστε να βάλουν την μπάλα κάτω και να πιέσουν με πάσεις από τον κάθε διάδρομο. Βγαίνουν σε βαθιές μπαλιές από την άμυνα. Μήπως έτσι γίνουν επικίνδυνοι. Εδώ τώρα ο Επαλέ κερδίζει το φάουλ από τον Νταμπίζα. Πάμε στο Γιάννη Μέγα. Και τρίτη αλλαγή για τον Γιώργο Δόνη και τον Μάικ Αγγελίνα. Ο Καλατζής θα μπει, ο Αλονέφτης θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένας επιθετικός μέσα, ένας χαφ με επιθετικές αρετές έξω. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Αυτός είναι ο Καλατζής. Μία από τις λύσεις, μία από τις επιλογές για τον Γιώργο Δόνη στο χώρο της επίθεσης. Γιώργος Δόνης και Σάβας Κοφίδης διατύπωσαν με τις δηλώσεις τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τον ένθεν σεβασμό που υπάρχει για δύο ομάδες που νομίζω από μια άποψη ότι έχουν κερδίσει το σεβασμό γενικώς με την μέχρι τώρα πορεία τους στο πρωτάθλημα, εκτός από το ποδόσφαιρο και το ήθος το ποδοσφαιρικό. Εδώ είναι ο Επαλές, τριφογυρίζει. Βρίσκει τον Δρούγα. Ο Δρούγας έχει χώρο. Έβγαλε την όχι καλή σέντρα πάντως. Ο Σίμος με δεύτερη προσπάθεια πάει για να διώξει την μπάλα. Τελικός Κοτσόλης αυτό. Σε κυρί για το Λαβάλ που κατεβάζει την μπάλα. Μπροστινή παλιά για τον Ερέρα. Νταμπίζας έκοψε. Ο Πρίτας έρχεται από πίσω. Έμεινε όρθιος, δίνει στον Επαλέ. Έχει χώρο αυτός για το σουτ, το έκανε out.
Μπάλα πέρασε out από αυτή την προσπάθεια του Επαλέ. Περίμενε κάτι καλύτερο από τον εαυτό του, γιατί είχε χώρο για ένα καλό σούτο. Κοτσόλης εν τέλει δεν ανησύχησε πολύ. Ίσως να φταίει το ότι κλείστρισε ο Καμερουνέζος. Του Ηρακλή ώρα για αλλαγή για την τρίτη της Λάρισσας. Μας είχε προετοιμάσει ο Γιάννης Μέγας. Φεύγει ο Αλωνεύτης από την 11η. Αποχωρεί ο Αλωνεύτης από την 11η της Λάρισσας. Μπαίνει ο Καλάτσης. Και με αυτήν την αλλαγή κλείνουν οι τρεις του Δόνη. Ο Δόνης, ο οποίος είναι ξεκάθαρο νομίζουμε με τα χαρτιά που βγάζει από το μανίκι του, ότι θέλει πρωτίστως να φρεσκάρει την επίθεση του, να γίνει πιο επικίνδυνος στην άμυνα του Ηρακλή. Κατσιαρός. Καλατζή στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Η σέντρα από Κατσιαρό, καλή, ο Δρούγκας έδιωξε το σούτ από το Σέρμπαν. Η κόντρα, Γκαλίτσιος. Μία ακόμη σέντρα, Κατσαμπής. Δίνει πολλές λύσεις ο Τάσος Κατσαμπής στην άμυνα του Ηρακλή. Ειδικά όταν αυτή πρέπει να ανταποκριθεί στο ψηλό παιχνίδι με τις σέντρες των γηπεδούχων. Να η Λάρισα τώρα που προτιμάει μία ακόμη επίθεση από τις πτέρυγες. Καλατζής έχασε το κοντρόλ και ο Κατσαμπής έκοψε, δεν απομάκρυνε όμως επιτυχώς. Σέντρα από τον Κατσιαρό, η κόντρα. Φαίνεται να κάνει πιο εύκολο το έργο του Σνάουτσερ. Αυτός όμως έχασε από τον Κυπαρίσι. Η Λάρισα που μένει στην επίθεση. Τώρα ο Επαλέ πίεσε και κέρδισε την μπάλα. Λαβάλ. Ίσως. Γιατί είναι καλό το παιχνίδι από τον Λαβάλ. Τηρουμένων των αναλογιών. Δηλαδή με τις συμμετοχές που έχει και είναι λίγες στην αρχική ενδεκάδα του Ηρακλή. Ένα καλό παιχνίδι από το Λαβάλ σήμερα, ενώ εσείς βλέπετε σε replay το φάουλ του Νταμπίζα πάνω στον Επαλέ. Δρούγκας. Λαβάλ. Ερέρα με χώρο. Η επιλογή του είναι η πάσα προς τον Μπρίτα, κατεβάζει αυτό την μπάλα. Θέλει να γίνει επικίνδυνο σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κανείς εκεί από τον Ηρακλή για να δώσει σε πρώτο χρόνο συνέχεια στη φάση. Σε δεύτερο χρόνο η σέντρα από το Λαγό. Στο δεύτερο δοκάρι ο Κατσιαρός πετάει σε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για offside στην προηγούμενη φάση, την ώρα που ο Μπρίτας πήρε την μπάλα. Ο Μαστροδήμος πάντως άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το κόρνερ για τον Ηρακλή. Το εκτελεί ο Ερέρα, δεν βγαίνει ο Κοτσόλης, ένα ακόμη κόρνερ. Ο Σίμος ήταν αυτός που παραχώρησε το κόρνερ για τον Ηρακλή, ο οποίος είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με περισσότερη διάθεση για επίθεση από ότι στο πρώτο, εκεί που η Λάρισα έδειχνε πιο ρεξάτη επιθετικά. Ίσως γι' αυτό η απάντηση από το Δόνι ήταν αλλαγές δύο επιθετικών. Ερέρα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κατσαμπής που προωθήθηκε πήρε την κεφαλιά. Η φάση όμως ως μη γενόμενη, γιατί η υπόδειξη είναι για φάουλ του Κατσαμπή στη διεκδίκηση της μπάλας. Ξανά η προηγούμενη φάση. Γκούγκα πετάει στα πλάγια για τον Γκαλίτσιο, η σέντρα Μπαχράμις κάνει το σουτ και αυτή η φάση ως μη γενόμενη. Χρησιμοποίησε το χέρι ο Μεσίνιος για να κατεβάσει την μπάλα, ο Τσαχιλίδης το υπέδειξε την παράβαση. Ξανά άφησε ο Σέρμπαν, πέρασε και από τον Πουρσανίδη, το χέρι από τον Μπαχράμι, σωστή η υπόδειξη από τον Τσαχιλίδη. Δρούγκας, φάουλ από τον Μπαχράμι. Ο
Σεγγερή εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή. Δικόζης στον Κατσιαρό. Καλατζής. Δεν βγήκε συνεργασία για τους γηπεδούχους. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Αγωνία στον πάγκο της Λάρισας, ανάλογη με αυτή που υπάρχει και στον πάγκο του Ηρακλή. Ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγάλει μια φάση επικίνδυνη είτε για τη μια είτε για την άλλη ομάδα. Να και ο Κοφίδης. Η Λάρισα που έχει κερδίσει το φάουλ, πιο συγκεκριμένα ο Σέρμπαν. Τον Φουρσανίδη. Γρήγορα το εκτελούν οι γηπεδούχοι. Μπαχράμης τον σταμάτησε ο Σέγκυρη, μπάλα στα πλάγια. Και μία ακόμη σέντρα, η κεφαλιά, απόκρουση από το Δρούγα. Γκαλίτσιος, ο Αμπάρης βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Ξανά η προηγούμενη φάση, έξοδος του τερματοφύλακα του Ηρακλή, ο οποίος καπάκωσε την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Κουρσανίδης για το Λαβάλ. Η κόντρα θα βγάλει κερδισμένο το Λαγό. Λαγό σε παλέ. Τα κουνάκι στον Πρίτα, αυτός με τη μία στον Ερέρα. Ο Ερέρα που έχει χώρο κάνει τη σέντρα σου, την κόντρα κόρνερ. Νταμπίζας ήταν εκεί για να δώσει λύση στην άμυνα της Λάρισας, αυτή την πολύ επικίνδυνη προσπάθεια επιθετική του Ηρακλή. Ξανά ο Ερέρα πάνω στον Νταμπίζα, κόρνερ. Ο Ερέρα εκτελεί αυτό το κόρνερ, έδιωξε η άμυνα της Λάρισας. Ξανά ο Αργεντίνος, μία ακόμη σέντρα, όχι καλή. Και ο Γκούγκα τον πρόλαβε ο Σνάουτσνερ. Αφήνει ο Τσαχιλίδης, ενώ είναι ο Γκούγκα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, εδώ. Σνάουτσνερ από πάνω. Ξανά η προηγούμενη φάση. Νομίζουμε ότι ο Σνάουτσνερ πάει πάνω στην μπάλα. Με δύναμη βέβαια, όμως πάει πάνω στην μπάλα. Μέχρι τώρα στο παιχνίδι, για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, η Λάρισα έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές της, ο Ηρακλής καμία. Και το 0-0 πάντα να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών των δύο ομάδων. Η σέντρα από το Δικόζη με αρκετό φάλτσο, Κυπαρίσης Κατσαμπής πρόλαβε πριν ο Κυπαρίσης. Γίνει πολύ πολύ επικίνδυνος για τον Αμπάρη. Κατσαμπής, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση. Ξανά ο Κυπαρίσης χρησιμοποίησε με την εμπειρία του πολύ σωστά το κορμί του για να βάλει πλάτη το Δρούγα. Όταν γύρισε όμως μέτωπο προς την εστία, πριν σουτάρει ο Κυπαρίσης, ο Κατσαμπής, με συγχωρείτε, πρόλαβε να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Πάμε στο Γιάννη Μέγα. Καμία κίνηση προς το παρόν από τον Σάβα Κοφίδη να αλλάξει κάτι. Περίμενε να δει και τον Κατσαμπή αν είναι καλά. Το μόνο που έχει ζητήσει είναι να ανέβουν πιο ψηλά, να ανεβάσουν την πίεση τους πιο ψηλά οι χαφ της ομάδας του, να μην κινούνται εύκολα οι παίκτες της Λάρισας. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μάκης Αγγελίνας έχει δώσει εντολή να παίζουν με βαθιές μπαλιές στο, να ψάχνουν τον Κυπαρίση και ο Γκούγκα με τον Καλατζή. Μπαχράμης, ναι Γιάννη, με συγχωρείς. Ο Γκούγκα με τον Καλατζή να είναι στηρίγματα στον Κυπαρίση, να παίρνουν τις μπαλιές από το κεφάλι του επιθετικού της Λάρισας. Σέρμπαν βρήκε χώρο στον κάθετο διάδρομο, έκανε την παλιά για τον Καλατζή στα πλάγια. Η σέντρα με το δεξί, ο Δρούγας έκοψε.
Γκαλίτσιος σε αυτό το πλάγιο out για την Λάρισα. Ο Γκούγκα με το Λαβάλ στην πλάτη. Μπαχράμις πάνω στο Σέρμπαν, ποιος δεν μπόρεσε να κρατήσει. Τώρα δεν κόζεις. Νταμπίζας. Κατσιαρός για τον Σέρμπαν. Μπαχράμις. Έκοψε ο Λαγός. Η Λάρισα επιμένει με το Δικόζη. Παλιά για τον Καλατζή. Υπάρχει υπόδειξη για offside στον επιθετικό της Λάρισας. Η επίθεση σταματά των γηπεδούχων με αυτή την υπόδειξη του πρώτου βοηθού, του Κωστάκου. Ξανά η προηγούμενη φάση. Νομίζω ότι δεν είναι. Ότι καλύπτεται ο Καλατζής. Είναι οριακή εν πάση περιπτώσει. Και Παρίσι, με συγχωρείτε, κατέβασε. Χρησιμοποίησε στο χέρι του, λέει ο Τσαλχιλίδης. Λαβάλ για τον Λαγό. Τώρα είναι ο Επαλέ ανάμεσα σε δύο, παίρνει το πλάγιο out. Πάμε στο Γιάννη Μέγα. Η πρώτη αλλαγή του Σάβα Κοφίδη είναι ο Παπαποστόλου. Περιμένουμε να δούμε, τώρα αλλάζει, να δούμε ποια μύτη θέση θα πάρει. Και αυτός ο Προστοδόνης και ο Σάβας Κοφίδης διαλέγει επιθετικό από τον μπάνκ. Δρούγας, οι κόντρες, πλάγιο out για τον Ηρακλή. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους δύο, εξαιρετικά ανταγωνιστική σήμερα. Και Λάρισα και Ηρακλής δεν θέλει να αφήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος το ρόλο του πρωταγωνιστή. Σέρμπαν. Στριφογυρίζει, ψάχνει χώρο. Ως ένα σημείο τον βρήκε. Η σέντρα δεν περνάει από τον Κατσιαρό, δεν περνάει από τον Σνάουτσνερ. Κατσιαρός παίρνει φόρα, θα εκτελέσει και αυτό το πλάγιο out με δύναμη. Περνάει μπάλα από πολλούς, ο Γκούγκα Κατσιαμπή στη διώχνει. Από τους καλύτερους του Ηρακλή σίγουρα ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας. Μία ακόμη σέντρα από τον Κατσιαρό πάνω στον Πρίτα. Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον η αλλαγή που θα κάνει ο Κοφίδης, γιατί θα δείξει κάποια πράγματα σίγουρα. Αν θα κρατήσει το σχήμα ως έχει, να ο Γιάννης Παπαποστόλου, ή αν θα αλλάξει τα σχέδιά του κατά πολύ. Γιάννη Μέγα, ποιος βγαίνει? Ο Ερέρα είναι ο παίκτης ο οποίος αποχωρεί. Νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη της ομάδας, απλά βγάζει επιθετικό, βάζει επιθετικό. Αλλαγή ρόλων ενδεχομένως και όχι θέσεων. Να πάει και ο Παπαποστόλου, όπως είναι ο Ερέρα, στο παρτενέρ του Έπαλε στην επίθεση. Κατσιαρός δεν περνάει από έναν πολύ καλό αμυντικό, όπως είναι ο Σνάουτσνερ. Ερέρα μπροστά για τον Επαλέ, είναι γρήγορος. Ο Σίμος κάλυψε πολύ σωστά την μπάλα, πήρε και το φάουλ από τον Ζωέλ Επαλέ. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει η αλλαγή, ενώ εσείς ξαναβλέπετε το φάουλ που κάνει ο Επαλέ πάνω στον Σίμο. Δυνατή, καθαρή όμως μονομαχία Πουρσανίδη Γκούγκα. Ερέρα στον Πρίτα. Πίσω στον Πουρσανίδη. Και αυτός πιο πίσω στον Κατσαμπή. Πάνω στον Κατσιαρό. Και όχι στον Επαλέ, που προφανώς ήθελε ο αμυντικός του Ρακλή να δώσει την μπάλα. Καλατζής με τον Σνάουτσνερ. Καλατζής περνάει, παίρνει το φάουλ. Σε πολύ καλή θέση για τη Λάρισα.
Τώρα για την αλλαγή. Ο Ερέρα αφήνει τη θέση του στον Γιάννη Παπαποστόλου. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι για τον επιθετικό του Ηρακλή που μπαίνει ως αλλαγή σε αυτό. Μετά από την πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους λόγω του τραυματισμού του λίγο πριν από την τρίτη αγωνιστή του πρωταθλήματος, λίγο πριν από τον ντέρμπι του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, τραυματιστή στη τελευταία προπόνηση εκείνης εβδομάδας, ο Γιάννης Παπαποστόλου, και επέστρεψε πριν από τρεις αγωνιστικές σε κανονική δράση. Φάουλ για τη Λάρισα. Ο Μπαχράμης, η πρώτη κεφαλιά, πάνε πολύ πάνω στην μπάλα. Μαζί την έδιωξαν προς τα πλάγια πάντως ο Κατσαμπής με τον Πρίτα. Μπαχράμης κράτησε την μπάλα. Έκανε τη σέντρα, ο Πουρσανίδης έκοψε. Πολλά χιλιόμετρα και από αυτόν. Γκούγκα. Αφήνει στο Σέρμπαν, είναι πιο ρεξάτος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρουμάνος. Έντονες διαμαρτυρίες στο γηπεδόχο. Για φάουλ το έπαλε πάνω στο Σέρμπαν. Τσαχυλίδης πολύ κοντά στη φάση. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι ο Επαλέ πήγε πάνω στην μπάλα. Λαβάλ πετάει στον Φρέσκο και γρήγορο Παπαποστόλου. Τον κυνηγάει ο Κατσιαρός. Παπαποστόλου γλίστρησε. Ενώ αυτή είναι η προηγούμενη φάση, πραγματικά ο Επαλέ πηγαίνει πάνω στην μπάλα, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Να ο Σέρμπαν, ο οποίος δημιουργεί πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα από τον Κατσαμπή, από τον Καλατζή, με συγχωρείτε, έκοψε ο Δρούγας. Αυτές οι επελάσεις του Σέρμπαν δίνουν στη Λάρισα αυτό που δεν είχε για ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων από τον κάθετο διάδρομο. Εδώ ο Σάββας Κοφίδης με μία αλλαγή μέχρι τώρα στο παιχνίδι, αυτή που έγινε πριν λίγο με την είσοδο του Παπαποστόλου στη θέση του Ερέρα. Μπαχράμης, Γαλίτσιος, με τη μία βγάζει τη σέντρα, Σεγκυρί και Δρούγας, δεν διώχνει πιο μακριά. Διεκδικήσιμη μπάλα, ο Κυπαρίσης την κάνει δικιά του. Δεν θα καταφέρει όμως να βγάλει τη σέντρα. Ο Δόνης, ο οποίος σε ένα χαρακτηριστικό πλάνο, αυτό που πριν από λίγο πέρασε από τους δέκτες σας, με το ακουστικό στο αυτί, με το hands free, είναι συνεχώς σε ανοιχτή επικοινωνία με τον συνεργάτη του, τον κύριο Αγγελίνα. Είμαστε πάντα στο 0-0 σε ένα παιχνίδι προσφορά του ΟΠΑΠ. Πέρασε μπάλα από πολλούς. Καλατζής με Σνάουτσνερ. Κοντραρίστηκαν ίσα ίσα για να μπλοκάρει άνετα την μπάλα ο Αμπάρης. Δρούγας. Λαγός. Γαλίτσιος θα του πάρει την μπάλα. Μπαχράμης. Φάουλ από τον Παπαποστόλου. Εδώ. Και ξανά το φάουλ του επιθετικού του Ρακλή πάνω στον μέσο της Λάρισας. Σέρμπαν. Το άνοιγμα για τον Κατσιαρό. Διγκόζης. Λαγός κοντρόλ. Ανέβηκε για να δώσει στήριγμα ο Δρούγας. Κάλυψε γρήγορα ο Σίμος. Κέρδισε και την κόντρα. Η επίθεση για τη Λάρισα. Η σέντρα από τον Κατσιαρό. Αμπάρης χωρίς πίεση μπλόκαρε την μπάλα. Thank you.
Κατσιαρός, μία ακόμη σέντρα και μία ακόμη πετυχημένη επέμβαση, αμυντική επίδοση από τον Τάσο Κατσαμπή. Παπαποστόλου υπό την πίεση του Ταμπίζα. Φάουλ είναι η εκτίμηση του Τσαχιλίδη για αυτό το μαρκάρισμα του αρχηγού της Λάρισας πάνω στον Παπαποστόλου. Ξανά η προηγούμενη φάση. Η κόντρα των δύο παικτών. Το φάουλ που κερδίζει ο Ηράκλης. Φάουλ τώρα του Παπαποστόλου πάνω στο Σίμο. Βγαίνει ο Σεγκυρή πρώτο και Παρίσι διώχνει. Ο Σίμος δίνει στον Νταμπίζα. Κατσαμπής. Φάουλ από τον Καλατζή, από τον Κατσιαρό στην διεκδίκηση μπάλας με τον Μπουρσανίδη. Όχι, από τον Καλατζή. Εκεί που στήθηκε η μπάλα. Για αυτήν εδώ τη φάση καταλόγησε ο Τσαχιλίδης το φάουλ. Και ο Αμπάρης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δρούγας, Λαγός, Ραβάλ. Παπαποστόλου κατέβασε για τον Μπουρσανίδη. Ανοίγει την επίθεση του Ηρακλή ο Πρίτας. Πάει στην ατομική προσπάθεια. Υπό την πίεση όμως του Δικόζη χάνει καθαρά την μπάλα. Μπαχράμης πέρασε από το Λαβάλ. Υπό την πίεση του Πουρσανίδη δεν βγήκε η παλιά όπως θα ήθελε προς τον Κυπαρίσι. Πουρσανίδης με την εμπειρία του, ο Πρίτας πήρε την μπάλα εκεί που δεν έχει κανέναν κοντά του να τον πιέζει. Παπαποστόλου. Έχασε την μπάλα. Γκούγκα. Κρατάει πάντα ο Γκούγκα, τον έκοψε τώρα ο Πρίτας. Και οι παίκτες των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά θα μπορούσαν να κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά τους με πιο γρήγορες πάσες. Κρατάνε όμως αρκετά την μπάλα και αυτό διευκολύνει το έργο των αμυνωμένων. Η διακοπή στο παιχνίδι από το σφύριγμα του Τσαχιλίδη είναι γιατί ο Προυσανίδης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσαχιλίδης ζητάει από τους ανθρώπους του πάγκου του Ηράκλη να μπουν μέσα. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Αλκαζάρ. Χωρίς σκορ το παιχνίδι της Λάρισας με τον Ηράκλη. Σίγουρα με την διεκδίκηση, με φόντο τη διεκδίκηση μιας θέσης που βγάζει στο κύπελλο UEFA την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Οι δύο ομάδες οι οποίες είναι αλήθεια ότι γενικώς δεν μας έχουν συνηθίσει σε παιχνίδια χωρίς σκορ στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι η φάση στην οποία τραυματίστηκε, όχι σοβαρά βεβαίως, ο Ηλίας Πουρσανίδης, άλλωστε είναι έτοιμος να περάσει και τώρα περνάει στο παιχνίδι. Δύο ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, πάντως σήμερα και μέχρι στιγμής έχει καταφέρει η μία να εξεδρεώσει τα ατού της άλλης. Κατσιαρός. Πλάγιο άδειο για τον Ηρακλή. Σνάουτσνερ είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
Καλίτσιος. Λαβάλ έκοψε. Κυνηγάει ο Παπαποστόλου, είναι σε καλύτερη θέση πάντως ο Μπαχράμης. Μπαχράμης ο οποίος γύρισε την μπάλα στο Σίμο και αυτός δίνει στον Ταμπίζα. Κώστας Πλαδάκης, ο ισχυρός άντρας της Λάρισας. Βεβαίως εδώ στο Αλκαζάρ. Παρακολουθεί το παιχνίδι. Πίσω ο Παπαποστόλου, υποχρεώντας σε απόκρουση του Δικόζη πάνω στο λαγό. Δρούγας. Από πολύ μακριά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αμπάρη. Με τα πόδια αυτός στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Δικόζης πήγε στην μπάλα και από αυτόν το πλάγιο out υπέρ του Ηρακλή. Πλάγιο out με τον Σνάουτσνερ. Προυσανίδης πετάει μπροστά την μπάλα, εκεί όμως δεν είναι κανείς συμπαίκτης του εύκολα ο Κοτσόλης. Όπως μας πληροφορεί ο Γιάννης Μέγας, μία ακόμη αλλαγή σε λίγο ετοιμάζει ο Σάββας Κοφίδης για τον Ηρακλή. Ο Γρηγόρης Παπαζαχαρίας θα περάσει στο παιχνίδι. Και η Παρίσης κατέβασε την μπάλα, δεν πέρασε όμως από τον Προυσανίδη. Επαλέ με τον Νταμπίζα, παίρνει το φάουλ ο ένας αρχηγός από τον άλλον κάπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εξαιρετικά συγκρατημένες πια οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι το βγάζουν αυτό από το γήπεδο από τη στιγμή που το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος του. Λαγός για τον Λαβάλ. Η προσποίηση από τον Ιγυριανό και δεύτερη, έκανε με όμορφο τρόπο την μπάλα δικιά του. Τώρα με το λαγό, ο Λαβάλ θα διορθώσει το λάθος του συμπαίκτη του. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Λαβάλ. Συγκυρεί για τον Δρούγα. Λαγός πετάει μπροστά την μπάλα για τον Δρούγα. Ο Σίμος κάλυψε με επιτυχία. Και αυτός τα πήγε καλά γενικώς. Οι άμυνες νομίζουμε ότι δεν πρέπει να έχει κανένας παράπονο, κανένας τεχνικός από αυτές παράπονο. Να δούμε εδώ. Ο Κάλατζης μπαίνει στην μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Τον κάλυψε ο Σνάουτσνερ και τον έβγαλε όσο έπρεπε από την πορεία στα πλάγια για να μπλοκάρει ο Αμπάρης. Επικίνδυνη η επίσκεψη των γηπεδούχων στα καρέ του Ηρακλή με τον Κάλατζη. Ο Σνάουτσνερ όμως με το σώμα του κάλυψε την μπάλα για να δώσει την ευχέρεια στον Αμπάρη να αποκρούσει. Γκούγκα. Να ο Γρηγόρης Παπαζαχαρίας. Να σημερώνει ο Γιάννης Μέγας θα πάρει με την πρώτη ευκαιρία τη θέση του Προυσανίδη. Καλατζής πολύ έξυπνη παλιά για τον Σέρμπαν. Όμο με όμονη η διεκδίκηση με τον Δρούγα. Ο Σέρμπαν ζητάει κάτι επιλείψιμο στο γύρισμα του Δρούγα προς τον Αμπάρη. Ένα replay θα βοηθήσει. Εδώ η προηγούμενη φάση δεν νομίζουμε να υπάρχει κάτι επιλείψιμο σε αυτή τη φάση. Ακόμη κι αν γύρισε, αν έφυγε μπάλα από τα πόδια του Δρούγα προς τον Αμπάρη, δεν υπάρχει πρόθεση για το γύρισμα. Οπότε μπορούσε ο Αμπάρης όπως και έκανε να μπλοκάρει την μπάλα. Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων στο παιχνίδι. Λαβάλ στα πλάγια. Ξανά η προηγούμενη φάση. Η κόντρα του Δρούγα με τον Σέρμπαν. Και στη συνέχεια μπλοκάρει την μπάλα ο Αμπάρης. Παπαζαχαρίας ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Παίρνει τη θέση του Προυσανίδη λογικά. Ο Πρίτας θα γυρίσει προς τον κάθε διάδρομο για να είναι μαζί με τον Λαβάλ. Το δίδυμο των αμυντικών χαφ και ο Επαλέ θα πάει εκεί που έπαιζε ο Πρίτας στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής.
Σνάουτσλερ έκανε το φάουλ πάνω στον Κατσιαρό. Ξανά η προηγούμενη φάση, ο Σνάουτσλερ, ο οποίος δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει τα πόδια του Κατσιαρού. Ένα φάουλ για τη Λάρισα, το οποίο φέρνει πολύ κόσμο στην περιοχή του Αμπάρη. Εκτελείται το φάουλ, ο Κατσιαμπής έδιωξε ο Γκούγκα, θέλει να κατεβάσει την μπάλα, διώχνει ο Πρίτας. Γκαλίτσιος, υπό την πίεση του Παου Αποστόλου, πλάγιο out για τον Ηράκλη. Δρούγας εκτελεί αυτό το πλάγιο out, δίνει στο Λαγό. Μπαχράμης πίεσε, ο Κυπαρίσης πήγε και αυτό στη φάση. Παίρνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Ίσως, αν όχι τελευταία, μία από τις τελευταίες φάσεις αυτής στο παιχνίδι. Αυτό το φάουλ που κερδίζει η Λάρισα. Είναι ο Κατσιαρός πάνω στην μπάλα. Ο Αμπάρης βάζει τον Λαγό στη σωστή θέση. Κατσιαρός εκτελεί. Με πολύ φάλτσο, πολλοί κόσμος, οι κόντρες θα βγάλουν ευνοημένο ποιον. Τον Μπαχράμι, ο οποίος έχει πρόθεση να κάνει σέντρα πάνω στον Πάπα Ζαχαρία που κάλυψε εκεί. Γρήγορα εκτελεί ο Κατσιαρός το πλάγιο out, ενώ πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα της συνάντησης. Γκούγκα, Πάπα Ζαχαρίας. Βάζει ο Τσαχιλίδης τη σφυρίχτρα στο στόμα, τελευταίο σφύριγμα σε αυτό το παιχνίδι. Το 0-0 είναι αυτό που θα σφραγίσει τις δύο ομάδες. Ούτε ο Ηρακλής ούτε η Λάρισα μπόρεσαν να πετύχουν κάποιο γκολ σήμερα. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι ήταν καλό.